Ντέρμπι μπορεί να μην προέκυψε κατά την πραγματοποίηση της κλήρωσης του περιφερειακού πρωταθλήματος που διενεργήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Κρέτα Πανόραμα στο Ρέθυμνο. Ωστόσο, η πρεμιέρα της διοργάνωσης επιφυλάσσει πολλά σπουδαία παιχνίδια, από τα οποία ξεχωρίζουν οι εμφύλες μονομαχίες ανάμεσα σε ΠΑΟ Κρουσόνα Ερόδοτο, Γιούχτα Πατούχα και Ρεθυμνιακό Ασυγωνιά. Όσον αφορά το Μινόταυρο, πρώτο παιχνίδι θα είναι με αντίπαλο την Αναγέννηση Ιεράπετρας στο γήπεδο των Μουρνιών. Αναλυτικά λοιπόν, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής είναι το εξής: Γιούχτας Πατούχας, Ρεθυμνιακός Ασυγωνιά, ΠΑΟ Κρουσόνα Ερόδοτος, Μινόταυρος, Αναγέννηση Ιεράπετρας, Άγιος Νικόλαος Ατσαλένιος, Χερσόνησος Ασίτες και Επισκοπή Ζάρος. Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος εκτός μεγάλου απροόπτου θα σημάνει την Κυριακή 30 Οκτωβρίου, όπως άλλωστε έχει αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ωστόσο, επειδή οι όμιλοι του Περιφερειακού δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει τι μορφή θα πάρουν και από ποιες ομάδες θα αποτελούνται, δεν αποκλείεται η έναρξη να καθυστερήσει. Εύχομαι πρώτα απ' όλα υγεία, καλή δύναμη και οι παράγοντες του ομίλου Κρήτης να τηρήσουν το fair play, να μην ασκούν βία και να βάλουν το χέρι τους μέχρι εκεί που φτάνει. Το ρασιστικό ποδόσφαιρο είναι υποδιωγμών, το έχουν καταλάβει. Δεν τις παρούσες να πω ποιοι το διώκουν. Δεν δίνουν επιχορηγήσεις, έχει αυστηροποιηθεί πειθαρχικός κώδικας κλπ. Λοιπόν, όπου φτάνει το χέρι τους και να δουλέψει υποδομές. Η κλήρωση του Περιφερειακού Πρωταθλήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Ρέθυμνο, τελέστηκε υπό την παρουσία του επικεφαλής της Επιτροπής Τέταρτης Εθνικής, Βαγγέλη Τοπολιάτη. Δειλά-δειλά ξεκινήσαμε από την Κρήτη, επειδή ο όμιλος αυτός δεν φαίνεται αριθμητικά να διαμορφώνεται, και έτσι κάναμε την κλήρωση σήμερα στην Κρήτη, αλλά αυτό χωρίς να σημαίνει ότι ο όμιλος της Κρήτης θα ξεκινήσει νωρίτερα από τους άλλους. Όλο το πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής θα ξεκινήσει μαζί. Πιστεύουμε με το ορόσημο που έχουμε και σημείο αναφορά στο 30 Οκτωβρίου να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, Θεού επιτρέποντος. Εκτός του κυρίου Τοπολιάτη, παρόντες εκ μέρους της ΕΠΟ ήταν οι πρόεδροι των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής, ο κ. Τζανόπουλος, και της Εύβοιας, ο κ. Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το μέλλον του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Εκείνο που έχω να πω εγώ για το ποδόσφαιρο είναι ότι η Δέλτα Εθνική είναι ερασιτεχνικό και θα πρέπει οι παράγοντες να σκεφτούν ερασιτεχνικά, να σταματήσουν να ματώνουν και να κοιτάξουν τις οικογένειές τους, να μαζέψουν νέα παιδιά στο γήπεδο, να σταματήσουν να σκέφτονται επαγγελματικά, και εκεί τότε μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Διαφορετικά, αν σκέφτονται επαγγελματικά, θα καταστρέψουν τις δικές τους ζωές. Είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι, να δείξουν λίγο υπομονή και κατανόηση. Οι εξελίξεις τρέχουν και μακάρι να διαψευθούμε κάποιοι που είμαστε λίγο, σκεφτόμαστε πιο βαθιά. Φοβάμαι ότι θα έχουμε και στην πορεία των πρωταθλημάτων προβλήματα τέτοιου είδους και εκεί θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Ειλικρινά θέλω να ευχηθώ τώρα, να μην λέμε πολλά πράγματα, στον όμιλο της Κρήτης. Από τους ίδιους εξαρτάται πώς θα αναβαθμίσουν και θα υποβαθμίσουν το προϊόν που αγαπούν και ως χόμπι το κάνουν. Και εκτιμώ ότι η αναδιάρθρωση την επόμενη χρονιά θα βρει κάποιους ανθρώπους πιο έτοιμους, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι ομάδες ανταγωνιστικές, να έχει έλξει προφυλάθρωνο ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, γιατί η Δέλτα Εθνική κακώς έχει πέσει χαμηλά στα μάτια του κόσμου και του φιλάθλου κόσμου. Δεν παρακολουθούν, άλλο να είναι 6 ομάδες δυνατότατες και άλλο να είναι ομάδες ποδιέστερες αγωνιστικά.